Ξεκίνησαν από σήμερα Μεγάλη Δευτέρα οι έλεγχοι στην κρεαταγορά της Δράμας προκειμένου όλα τα κρεοπολία να συνάδουν με το πνεύμα το οποίο επιβάλλει η αγορανομία, έτσι ώστε να παταχθεί και η εσχροκέρδεια, αλλά και να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία. Αυτή την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδος θα έχουμε την τελική κίνηση της αγοράς με τα αμνοερήφια. Η Δράμα, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, είναι νομός παραγωγικός και εξαγωγικός. Έχει μεγάλο αριθμό αμνοερηφείων και έτσι στέλνουμε και στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος, στις υπόλοιπες αγορές. Τα πράγματα πηγαίνουν ομαλά. Η κτηνίατρη της υπηρεσίας μας είναι αυτές τις μέρες, αν αντιλαμβάνεστε, υπατμών συνεχώς. Και στην αγορά, ούτως ώστε να υπάρχει και ο έλεγχος της ποιότητας των προϊόντων που αγοράζουν οι καταναλωτές. Μέχρι στιγμής πηγαίνουν όλα ομαλώς. Δεν βλέπω να υπάρχει κανένας λόγος ούτε ανησυχίας ούτε τίποτε. Πάντοτε όμως θα πρέπει να επιστούμε την προσοχή, να εφιστούμε την προσοχή στον καταναλωτή, να προσέχει αυτό το οποίο παίρνει. Και έτσι και οι σφραγίδες πρέπει να είναι ευανάγνωστες πάνω στο αρνί ή στο κατσικάκι μας, να βλέπουμε δηλαδή πού σφάγηκε, εάν είναι ελληνικό, το βαθύ μπλε χρώμα που είναι το ελληνικό. Επίσης τις σημάνσεις με τα αυγά είναι πράγματα τα οποία πέραν από τους ελέγχους που κάνουμε εμείς, θα πρέπει και ο καταναλωτής να έχει τον